πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Βεβαίως, πάμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Ο κύριος Κατρίνης από το Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Κουκλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Εάν περιμένετε ότι θα μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ακρίβεια, είσαστε γελασμένοι. Είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν μας το λέτε όμως, να προετοιμαστούμε. Τι να προετοιμαστείτε, δεν έχετε πάει σε σούπερ μάρκετ. Δεν πήγατε σε σούπερ μάρκετ. Δεν τρώει τηχανιτά. Ο λογαριασμός της ΔΕΗΔΑ σας ήρθε. Ο λογαριασμός της ΔΕΗΔΑ σας ήρθε. Τον κόσμο δεν μιλάτε. Εγώ έχω και μία τρέλα τώρα μεταξύ μας που είμαστε. Έχω μία τρέλα. Φυλάω το προηγούμενο σούπερ μάρκετ, αν όχι πολλά προηγούμενα, και κάθομαι και κάνω συγκρίσεις. Γιατί είναι μέρος της δουλειάς έτσι όπως την έκανα επί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το καλύτερο ρεπορτάζ. Ίσως σας χρειαστεί αυτό. Έχω κάποια χαπάκια. Τι είναι αυτό? Χαπάκια, βάζω τα χαπάκια μου εδώ. Θα σας δώσω ένα μετά, κάθε φορά που θα πηγαίνετε σε σούπερ μάρκετ. Είναι πολυτελές αυτό. Είναι πολυτελές, ναι. Μου το είχε κάνει δώρο η γυναίκα μου πριν από 10 χρόνια και το διατηρώ. Να έρθουμε όμως στα σοβαρά και να ξεκινήσουμε με κοινοβουλευτική σειρά από τα ανάποδα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε. Εσείς τώρα, κύριε Καπρίνη. Προς ώρας. Αν και είδαμε δύο δημοσκοπήσεις, μία από το Newsbomb και μία από το Open, όπου δείχνει, δεν δείχνει καλά ποσοστά για όλους σας. Δηλαδή, ούτε εσείς εισπράτετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, τη στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε σε αυτό το ποσοστό που πήρατε μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, το οποίο είναι ψηλό, βέβαια, διπλάσιο από αυτό που παίρνατε. Έτσι. Το οποίο είναι ανεβασμένο αισθητά. Ναι, αλλά δεν αυξάνεται. Δεν το αυξήσατε, αυτό θέλω να πω. Δεν το αυγατήσατε. Δεν υπάρχει εδώ δηλαδή η αύξηση που βλέπουμε στα μακαρόνια, στο χαρτί υγείας, στα ζαβατικά. Εμείς θα θέλαμε να το δούμε αυτό στα κόμματα, δεν το βλέπουμε. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί ο κόσμος θέλει λύσεις. Ο κόσμος δεν θέλει κομματική προσέγγιση. Κοιτάξτε, την κριτική θα την έχει η κυβέρνηση. Κριτική θα έχει όμως και η αντιπολίτευση για τη ρεαλιστικότητα των απόψεων και των προτάσεων της. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση λοιπόν σήμερα που βιώνει ο ελληνικός λαός? Εμείς πριν από 2,5 μήνες καταθέσαμε μια δέσμη προτάσεων, 8 σημεία. Μάλιστα τα επικοινωνήσαμε και με μια καμπάνια για την ακρίβεια. Και βλέπουμε ότι σταδιακά η κυβέρνηση αρκετά από αυτά που προτείναμε τα ενσωματώνει. Λέγαμε π.χ. να υπάρχει ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Περίπου 200 ευρώ το μήνα είναι αυτό. Δεν είναι ΕΚΑΣ αυτό. Μισό λεπτάκι. Το κάνει η κυβέρνηση εν μέρη εφάπαξ τώρα για το Πάσχα. Λέγαμε για αύξηση του κατώτου μισθού στα 7,51. Είχατε καθορίσει ποιους εννοείτε εσείς χαμηλοσυνταξιούχοι? Είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό κοστίζει 650 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση το δίνει για ένα μήνα μόνο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Δεν είναι 350.000. Όχι, είναι 350.000 που παίρνουν 300 με 350 ευρώ. Λέμε για, πολύ κατώτερα εισοδηματικά στρώματα συνταξιούχων. Αυτοί οι οποίοι παίρνανε το ΕΚΑΣ. Αυτοί που παίρνανε το ΕΚΑΣ, κύριε Παπαδάκη. Άρα το κάνει η κυβέρνηση έστω και εν μέρη. Δεύτερον, είπαμε αύξηση κατώτου του μισθού στα 7,51. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στο 6% μάλλον η αύξηση, θα πάει πάνω από 700 ευρώ. Είπαμε για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Φωνάζουμε, κύριε Παπαδάκη, για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Βγήκε η απόφαση της Συνόδου Κορυφής την προηγούμενη Πέμπτη και έδωσε οδηγία στις χώρες και ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά χτες ψέλησε ότι είναι στη φαρέτρα μας και το σκεφτόμαστε. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος είναι και ο χώρος στον οποίο δίνεται υπεραπόδοση εσόδων και δόθηκε το 1,1 δις των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση. Μιλάγαμε για ελέγχους στην αγορά, εδέησε ο κύριος Γεωργιάδης στις 10 Μαρτίου μετά από 7 μήνες να επιβάλλει το πρώτο πρόστιμο. Προσέξτε όμως. Με βάση τον νόμο του 2020, όχι με βάση τον νόμο που ψήφισε. Άρα υπήρχε θεσμικό. Την πανδημία. Ναι, άρα υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Πολύ απλά δεν εφαρμοζόταν για 7 μήνες. Πού το επέβαλε? Σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω σε ποια. Δεν την ανακοίνωσε. Αλυσίδα λέγεται το σούπερ μάρκετ ή σε μια μιλήσαμε, αλυσίδα. Μιλήσαμε για πλαφόν. Μιλήσαμε για πλαφόν, κύριε Παπαδάκη. Σούπερ μάρκετ αλυσίδα. Καινούριο πρέπει να είναι. Είναι και ολοκένουργιο. Εντάξει, λένε ότι λόγω. Απαγορεύεται να ανακοινωθεί το όνομα. Μιλήσαμε για πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογή. Αυτό που κρεμάμε στα μανταλάκια γιατί έβαλε έναν χωρίς να είχε. Δεν είχε πιστοποιητικό και πήρε ένα φραπέ και του επιβάλλανε πρόστιμο 1.200 ευρώ και μάθαμε τη μάνα του, τον πατέρα του, πού ακριβώς είναι η καφετέρια, τι χρώμα ματιών έχει, αν έχει μαλλιά ή όχι, για να το επικαιροποιήσω. Δεν είναι άδικο. Μετά τις τελευταίες λεπτομέρειες δεν συμμετέχω συζήτηση. Μιλήσαμε για πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και για μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Ήδη αρχίζει και το συζητάει η κυβέρνηση. Μιλήσαμε και ζητήσαμε 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να είστε βέβαιος ότι η κυβέρνηση
εν ευθέτω χρόνο άρα θα το υιοθετήσει και αυτό. Η κυβέρνηση, όχι, Κατρίν, όχι τώρα, γιατί... η κυβέρνηση, κύριε Γρηγοριάδη, υιοθετεί αυτά που μου προτείνει εμείς τρεις μήνες πριν, σωστά έστω λέει, και εν μέρη. Άρα η κυβέρνηση καθυστερεί τώρα, βέβαια, να πάρει. Τώρα μπράβο στην κυβέρνηση που έκανε αυτά που είπατε. Κύριε Παπαδάκη, εμείς. Άρα λύσαμε τα προβλήματα, κύριε Παπαδάκη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μαγικές λύσεις. Εμείς προτείνουμε κάποια μέτρα για να μετριαστούν οι επιπτώσεις ακρίβειας. Αλλά τα προτείναμε το Γενάρη και η κυβέρνηση εδέησε και αποφάσισε να τα σκεφτεί Μάρτιο-Απρίλιο. Όσο καθυστερεί να λαμβάνει μέτρα, τόσο η ένταση των συνεπειών θα είναι χειρότερη για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Κύριε Σκουλέτη, και εσείς έχετε κάνει μια δέσμη προτάσεων. Είσαστε κι εσείς ικανοποιημένος γιατί επιτέλους πραγματοποιεί η κυβέρνηση, γιατί είσαστε έτοιμοι να πείτε συγχαρητήρια. Εγώ δεν δηλώνω ικανοποιημένος πάντως. Να μην παρεξηγηθώ. Προσέξτε, κύριε Παπαδάκη. Θυμάμαι εδώ όταν ξεκίνησε φέτος η εκπομπή σας ότι ήταν Σεπτέμβριος περίπου. Ότι από την πρώτη-δεύτερη φορά που με είχατε καλέσει, συζητάγαμε για το κύμα ακρίβειας και ιδιαίτερα στον χώρο της ενέργειας. Είχαμε καταθέσει μία δέσμη μέτρων τότε. Εάν αυτά είχαν εφαρμοστεί, το λιγότερο που θα είχε υπάρξει ήταν να μην έχουμε τόσο μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή αυτό που εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων μας. Θα είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες θα είχαν αντέξει ίσως ενδεχομένως περισσότερο σε αυτό που αντιμετωπίζουν τώρα νοικοκυριά. Δεν τα έκανε αυτά η κυβέρνηση. Δεν τα έκανε και αρκέστηκε τι, να ανακυκλώνει χρήματα που το εισέπτωται από τους λογαριασμούς ενέργειας, δηλαδή αυτά τα οποία πηγαίνουν για τα λεγόμενα πιστοποιητικά των ρήπων, και να τα επιστρέφει πολύ λίγα, χωρίς να καλύπτει τις υπέραγγες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα, έχουμε μια εκτείναξη του πληθωρισμού. Σήμερα λοιπόν μιλάνε για μια αύξηση τον Μάιο του κατώτατου μισθού, ετεροχνωρισμένα. Αυτή η αύξηση θα υπολείπεται πολύ περισσότερο, θα ήταν πολύ μεγάλη διαφορά από την απώλεια που είχαν οι μισθοί από τον Ιανουάριο. Ο κατώτατος μισθός έχει χάσει το 14% της αγοραστικής. Υπάρχει και η άλλη πλευρά η οποία λέει λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο όλοι, γιατί λέτε για αυξήσεις τις οποίες δεν θα δώσει το κράτος, θα τις δώσουν επιχειρήσεις. Οι οποίες επιχειρήσεις λένε ότι έχουμε μπει μέσα. Μιλάω για αυτούς που έχουν υπεκέρδη. Μισό λεπτό. Διότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι όταν υπάρχει μια λελογισμένη αύξηση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, κάποια χρήματα θα έρθουν σε αυτούς. Ο καλύτερος αυτό πελάτης το συμπέρασμα το μάθαμε τα χρόνια του μνημονίου. Θυμόσαστε τι μας λέγανε τα χρόνια του μνημονίου. Εσωτερική υποτίμηση, κόψιμο των μισθών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 25% μειώθηκε το εισόδημα στην Ελλάδα. Βαθύτατη ύφεση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε μάθει πλέον. Η οικονομία πραγματικά θέλει ισορροπημένες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των μνημονίων. Τι έκανε τώρα λοιπόν? Τον οποίο ήταν το δικό σας. Και να έρθουμε τώρα στις τελευταίες ειδήσεις. Πήγε ο Πρωθυπουργός έξω και πέταξε κυριολεκτικά την μπάλα έξω. Μας είπε τι θα πρέπει να γίνει στο Διεθνές Χρηματιστήριο του Φυσικού Αερίου στην Ολλανδία και δεν έκανε τίποτα από αυτά που προτείνει, όταν ξέρει δεν πρόκειται να γίνουν αυτά, διότι υπάρχουν 15-20 γνώμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και δεν κάνει τίποτα. Εσείς τι θα αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Εσείς τι θα κάνατε? Εγώ θα ήθελα τι να θα δω. Τι θα έπρεπε να κάνει, κατά την άποψή σας? Σας έχω πει πολύ συγκεκριμένα και από εδώ και θα τα επαναλάβω. Μείωση του ΦΠΑ. Στη Σύνοδο Κορυφής, τι θα έπρεπε να κάνει? Να συνταχθεί με την Ισπανία και την Πορτογαλία και να είναι η τρίτη μεσογειακή χώρα στη συνέντευξη τύπου που να πει: κοιτάξτε να δείτε, εξαιρέσεις. Το πετύχανε. Και όχι. Αυτή πραγματικά... είμαστε νησιωτική χώρα. Και αυτό πρόβλημα είναι. Αυτό πρόβλημα είναι. Αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για μας. Τι έκανε ο Πρωθυπουργός στον χώρο της ενέργειας, η κυβέρνησή του, προσέδεσε έτσι περαιτέρω την χώρα μας όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα με το φυσικό αέριο. Είμαστε η χώρα που αυξήθηκε η συμμετοχή του φυσικού αερίου στην παραγωγή ενέργειας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Γιατί, για ποιο λόγο, αυτό σημαίνει παραπέμπει σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έκανε για λόγους εντυπωσιασμού την υπόθεση της βίαιης απολιγνητοποίησης, αδιαφορώντας δηλαδή για τη Δυτική Μακεδονία. Η ειδική φόρη στα καύσιμα ακόμα, θυμάμαι εδώ τον κύριο Κακλαμάνη, καθόταν η αριστερά μου, η δεξιά μου, δεν θυμάμαι. Και έλεγε από τότε. Από τότε έλεγε. Μάλιστα. Μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Θέλω να πάω στον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριο Παπαδημητρίου, ακούσατε αρκετά. Ναι. Το βασικό που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι θέμα τι χρώμα έχει, είναι θέμα αν κυβερνά με αποτελεσματικότητα και αν προλαβαίνει, όπως είπε σωστά ο κ. Κατρίνης, τα γεγονότα προτού εξελιχθούν και γίνουν βαρύτερα για τους ανθρώπους, για τους συμπελίτες. Νομίζω ότι
Αυτή εδώ η κυβέρνηση το έχει κάνει συστηματικά. Καθυστέρησε, όπως λέει ο κύριος Κατρίνης. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως παράδειγμα η ενίσχυση των επιχειρήσεων καθυστέρησε τουλάχιστον ένα μήνα. Και άλλες. Ο κύριος Κατρίνης είναι πάντα προσεκτικός παρατηρητής της παραμικρής καθυστέρησης. Αλλά ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Με βάση τα ποσοστά θα πρέπει να συνεργαστείτε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είσαστε γαλαντόμος. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω μία μικρή σκέψη. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό που γίνεται συστηματικά σήμερα, ας πούμε, στη Βουλή, μπαίνει μία ρύθμιση η οποία φέρνει και αυτή τα 200 αυτά που λέγατε πριν, σε ποιους, σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η κυβέρνηση σε αυτή. Όλους. Ορίστε. Σε όλους. Σε αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι ως τέτοιοι. Ξέρω τι λέτε, παρακολουθώ τις συζητήσεις σας. Είναι ένα πρόβλημα δυστυχώς δεκαετιών. Αλλά πάντως τουλάχιστον αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι θα πάρουν αυτές τις ενισχύσεις που χρειάζονται. Μία παρατήρηση. Άλλο ο πληθωρισμός, άλλο η εισοδηματική ενίσχυση. Η εισοδηματική ενίσχυση που δίνεται μειώνει τις επιπτώσεις στο εισόδημα από τον πληθωρισμό. Δεν αλλάζει όμως το θέμα του πληθωρισμού. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές του φυσικού αερίου κτλ., ο πληθωρισμός θα καταγραφεί. Άρα το κράτος έρχεται να κάπως μετριάσει τις επιπτώσεις. Δεν μπορεί να επηρεάσει απευθείας τον πληθωρισμό. Μπορεί. Δεν μπορεί. Αν μειώσει το ΦΠΑ και αν παρέμβει στο σκέλος των ειδικών φορών κατανάλωσης πριν αυτά τροφοδοτήσουν το ενεργειακό κόστος στην οικονομία. Σε αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι μας εδώ πέρα αυτό. Εκείνη η διαφορά. Κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρή, δεν ξέρω από οικονομικά. Ο πληθωρισμός που ανεβαίνει, αλλά και τα έσοδα του κράτους που ανεβαίνουν λόγω των αυξημένων φόρων. Αυτό εγώ στο μυαλό μου το έχω λίγο. Μόνο λόγω του φόρου. Όλα τα υπόλοιπα έσοδα είναι σε πτωτική πορεία. Φόρου στα καύσιμα και του φόρου. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Το ΦΠΑ ανεβαίνει. Αν μου επιτρέψετε να σας πω. Παρακολουθήστε λόγω των καυσίμων. Γιατί αν αυτό από 1 ευρώ πάει 2 ευρώ και εισπράττει 13% και των τροφίμων. Μα έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Θα το πουλάει άλλο. Κύριε Παπαδάκη, δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Παπαδημητρίου, αλλά μια και το λέτε. Το έσοδο από αυτό εδώ. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Ναι, αυτό 13%. Λέει. Αυτό λέει. Οι άλλες χώρες έχουν 4-7 και τον μειώνουν. Και ελάτε την Παρασκευή να πάμε στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Έχουμε το δόγμα. Έχουμε το δόγμα, δεν μειώνει το ΦΠΑ. Κύριε Παπαδημητρίου, ολοκληρώστε. Θέλω να σα πω, γιατί παρακολουθούσα χθε την πολύ ωραία κουβέντα που είχατε εδώ με τον κύριο Τσίπρα. Για παράδειγμα, το μερίδιο των φόρων. Όταν πήγε η βενζίνη στα 2 ευρώ, πήγε τώρα αυτή την περίοδο, είναι 54%. Όταν η βενζίνη ήταν το 2019, το 2018 να πω, που ήταν πολύ χαμηλή, ήταν στο 1,5 ευρώ, ήταν 67%. Άρα, τι θέλω να πω, το μερίδιο των φόρων έχει μειωθεί τώρα, επειδή έχει αυξηθεί η αρχική τιμή της βενζίνης, το ίδιο το καύσιμο. Δεν είναι κακή ιδέα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά πρέπει να την αφήσεις τελευταία για έναν πολύ απλό λόγο. Πρώτον, διότι είναι μια πολύ σημαντική εσόδον. Και όλα αυτά που λέμε ότι κάνουμε, να πάρει 200 ο χαμηλό συνταξιούχος, 200 ο άλλος που είναι ανασφάλιστος, αυτά έρχονται από κάπου. Και έρχονται από αυτούς τους πόρους. Άρα, εγώ προτιμώ μια κυβέρνηση που είναι πρακτική, που παίρνει μέτρα που βρίσκονται στην ατζέντα, αυτό που λέμε στο χαρτοφυλάκι όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, πλην ορισμένων. Αν που τα παίρνει πίσω, την ενίσχυση του την παίρνει πίσω. Δεν την παίρνει τόσο από αυτόν. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή σωστά μειώθηκε. Και πιστεύω. Ο πνευματικός φόρος στην ΕΜΦΙ από φορά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σωστά μειώθηκε. Όχι, σας λέω φόρους που μειώσατε, που αφορούν πολύ λίγους όμως. Ναι, γιατί τώρα. Ας κοιτάξουμε και τους πολλούς. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, το πρωί μιλούσε ο κύριος Τσίπρας εδώ, το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης αλλού. Είπε ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Είπε ότι θέλω τις επιχειρήσεις να πληρώσουν καλύτερα τους εργαζομένους. Τώρα λοιπόν που θα έρθει η ώρα να πληρώσουν όλες οι επιχειρήσεις καλύτερα τους εργαζομένους τους, κάτι πρέπει να τους πεις. Εγώ σας βοήθησα εκεί, όπου χρειάστηκε. Εσείς τώρα πρέπει να μειωθούν και ασφαλιστικές εισφορές. Δεν έχουμε χρόνο. Πολύ επιπλέον. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Έδωσε τίποτα ο υπουργός τουλάχιστον στους αγρότες, κύριε Παπαδάκη. Είπε τίποτα. Κάτι είπε. Γιατί ξέρετε, να σας πω, επειδή είναι και η κυρία Κάτζου, ο κύριος Καραμέρος από την Ηλία, εμάς έχουμε 30% λιγότερες φυτεύσεις καρπουζιών φέτος. Δηλαδή φυτεύουν λιγότερα η παραγωγή. Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Παντού, αυτό είναι τραγικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.